Κάποιοι νομίζουν ότι λόγω του bear market πρέπει να κάνουμε μια παύση αυτή τη στιγμή με τα κρυπτονομίσματα και να επανέλθουμε όταν η αγορά συνεχίσει και πάλι προς τα πάνω. Εγώ έχω να σας πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή είμαι πιο all in, πιο μέσα σε όλα στα κρυπτονομίσματα όσο ποτέ πριν. Μόλις προσέλαβα 4 άτομα προσωπικό, 4 υπάλληλους τέλος πάντων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μου. Μιλάω τόσο πολύ καθημερινά στα αγγλικά και κάποιες φορές είναι δύσκολο να συνδυάσω και να μιλάω ταυτόχρονα και στις δύο γλώσσες κάθε μέρα. Και σκεφτόμουν λοιπόν και προχθές είχα βάλει κάτω και έβαζα και κοίταζα τους τρόπους με πόσους τρόπους μπορεί κάποιος να κερδίσει αυτή τη στιγμή με τα κρυπτονομίσματα και λέω θα μπορούσαν να υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να κερδίσει από τα κρυπτονομίσματα άσχετα από το αν έχουμε bear market, bull market και τα διάφορα. Και έκατσα κάτω και κατέγραψα και είμαι ήδη στους 58 διαφορετικούς τρόπους. Σταμάτησα εκεί γιατί έπρεπε να κάνω κάποιες εργασίες και, που είχα στη μέση και δεν μπορούσα να συνεχίσω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αν και όταν κάτσω να συνεχίσω θα βρω πάνω από 100 διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους κάποιος μπορεί να κερδίσει κρυπτονομίσματα. Και ήθελα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας γιατί είναι κρίμα να κάθεται κάποιος και να περιμένει το bull market να έρθει ενώ αυτή τη στιγμή είναι οι καλύτερες ευκαιρίες που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποιος στα κρύπτο με διάφορους τρόπους. Περπατάω στο Marina, στο Dubai Marina εδώ, by the way. Αυτοί, για όσους θέλουν να δουν πώς είναι στο Dubai και στο Dubai Marina γενικώς, έτσι είναι τη νύχτα. Και προσπαθώ να μην πάρω τους ανθρώπους στη κάμερα, αλλά να πω και να κάνω και το βίντεο. Οπότε καθώς περπατούσα τώρα, μου ήρθε να σας δώσω το μυαλό, γιατί βλέπω κάποιους ας πούμε ότι κάθονται και περιμένουν και λέει πότε θα τελειώσει το bear market. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και τόσο, δεν έχω τόση προσοχή στο πότε θα τελειώσει και πότε θα ανέβει. Γιατί το καταλαβαίνω, κάποιοι περιμένουν να δουν το πορτοφόλιο τους να δείξει παραπάνω, γι' αυτό θέλουν να τελειώσει το bear market. Και εντάξει, ναι, μήπως και βρουν και άλλες ευκαιρίες στο επόμενο bull market, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είναι οι μεγαλύτερες ευκαιρίες. Έχω κουραστεί να το λέω και ίσως να πρέπει να το λέω ξανά και ξανά, γιατί δεν είναι απλά το να βλέπεις το πορτοφόλιο σου να είναι λίγο παραπάνω και να πεις ότι οκ, τώρα πηγαίνουμε καλά με τα κρύπτο. Είμαι τόσο εμπνευσμένος για να συνεχίσω σε αυτή την πορεία και σε αυτόν τον χώρο και μπορώ πλέον να δω το τεράστιο μέλλον που υπάρχει και την τεράστια ευκαιρία αυτή τη στιγμή που είναι ακόμα στο ξεκίνημά της. Δηλαδή είναι σαν να έχει γίνει απλώς γνωστό σε όλο τον κόσμο, να έχουν στηθεί βάσεις και το υπόλοιπο από εδώ και πέρα είναι ουσιαστικά απλώς χτίσιμο όλης αυτής της ιδέας και αυτού του οικοσυστήματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλα ροδινά και μέλη και απλώς θα μπαίνουμε στα κρύπτο και θα κάνουμε ένα τσάκ εκεί και θα αρχίσουν να κατεβαίνουν χρήματα. Αλλά αυτός ο χώρος είναι τεράστιος και όποιος το κατανοεί, όποιος ασχοληθεί, έχει να κερδίσει πάρα πολλά. Και δεν μιλάω για τον έναν τρόπο που είναι απλώς το να επενδύσει και να βγάζει παραπάνω. Σας λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Έτσι. Τώρα, ίσως δεν είναι real στους περισσότερους όλοι αυτοί οι τρόποι, αλλά okay, όσο μελετάτε, όσο ασχολείστε με αυτό, αρχίζετε και καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο. Για παράδειγμα, εκεί τώρα, okay, δεν σας έδειξα, αλλά κάπου εκεί πίσω υπάρχει ένα εκεί στη γωνία, είναι by the way ακριβώς κάτω από το κτίριο, από αυτό το ρόνοξι τυπωμένο, εκεί στο 20ο όροφο. Έχει ένα ανταλλακτήριο, ένα φυσικό ανταλλακτήριο που μπορείς να πας να πουλάς και να αγοράσεις κρυπτονομίσματα εκεί, live. Οπότε, πόσες ευκαιρίες, πόσοι τρόποι υπάρχουν να κερδίσεις. Κάποια στιγμή είχα πει ότι κάποιος θα μπορούσε ακόμα να φτιάξει και ένα μπουζάκι κάτι που να έχει να κάνει με κρύπτο και να διαφημίσει κάτι πάνω του και να βγάζει λεφτά και να πουλάει. Δεν ξέρω, έχει άπειρους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να κερδίσει. Απλά είναι. Και είναι και ένας δημιουργικός χώρος, τομέας μάλλον τα κρυπτονομίσματα. Και δεν είναι ότι απλά θα κάτσεις και θα έχεις να κάνεις 2-3 post και έτσι θα βγάζεις χρήματα. Θέλει δημιουργία σε αυτό, θέλει παραγωγή, θέλει να κάνεις κάτι.
Έτσι. Οπότε για όσους θέλουν να κάνουν πράγματα, θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία. Αυτά για σήμερα. Απλώς είχα αυτή την έμπνευση και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις σκέψεις. Εύχομαι να είστε καλά και να περνάτε καλά. Καλή συνέχεια.